Από την περικοπή της επόμενης Κυριακής το θέμα. Διαβάζω κείμενο από την περικοπή. Εάν γάρ αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ο ουράνιος. Εάν δεν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδε ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Απλή γλώσσα, αν και είναι κατανοητά και πιο απλά ακόμα. Εάν συγχωρήσετε στους ανθρώπους που είναι αδέρφια σας τα παραπτώματα που διαπράττουν εις βάρος σας, θα σας συγχωρήσει ο Πατέρας ο Ουράνιος τα παραπτώματα. Εάν δεν δώσετε άφηση σε αυτούς που σας έβλαψαν, ούτε και ο Πατέρας ο Ουράνιος θα σας συγχωρέσει. Σταματάμε εδώ και κάνουμε το ερώτημα. Καταρχάς, αν είναι εύκολη αυτή η εντολή, αν είναι δύσκολη. Έχετε το λόγο, μπορείτε να πείτε εσείς. Με σειρά ο καθένας μπορεί να παρεμβαίνει στον άλλο. Ορίστε. Να σας πω κάτι. Ναι. Αυτό ισχύει όταν μετανοήσει ο άλλος. Δεν υπάρχει μεταμέλεια. Όχι, τίποτα άλλο. Λέω. Θα απαντήσω. Να συγχωρέσουμε. Ναι. Αυτό που μετανόησε να συγχωρέσουμε, αν αυτό που μετανόησε να συγχωρέσουμε εμείς. Αυτό είναι το ερώτημα. Να δώσω εγώ σωστά το ερώτημα σας. Η απάντηση είναι ολόσωστη. Και η απάντηση δίνεται όχι από μένα, ναι, από τον Κύριο. Λέει, εάν ο αδελφός σου σε βλάψει, σε ενοχλήσει με τον οποιοδήποτε τρόπο, μη επιδιέ το ήλιος, να μην πει ο ήλιος, αν σε βλάψει και δεν πας να ζητήσεις εσύ συγγνώμη, όχι αυτός που σου έκανε το κακό. Παραμένω και περιμένω. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς τους κοσμικούς. Λες. Δηλαδή εγώ με βάση την εμπειρία τη δική μου, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, βέβαια εντός εισαγωγικών. Κανονικά θα πρέπει να ήταν εύκολο και να, όλοι να την κάναμε αυτή την κίνηση. Όμως εγώ δεν την έχω κάνει. Και θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση να σε βλέψει άλλος και να πας εσύ να του ζητήσεις. Ναι. Μεσολαβεί ο εγωισμός στη μέση και λέμε γιατί. Με έβλαψε και θα πάω εγώ. Αυτό είναι. Κυρίως θεωρώ ότι είναι του εγωισμού. Γιατί να πάω. Εμπόδιο. Εμπόδιο. Λοιπόν. Λέγει λοιπόν ότι είναι δύσκολο. Θα συμβάλλω κι εγώ. Θα συμφωνήσω, σαν άνθρωπος, γιατί όταν ζητάει ο Κύριος σαν Θεός που γνωρίζει τον άνθρωπο που έπλασε, ζητάει να συγχωρούμε, δεν το ζητάει να γίνει επιτευκτό, να το κατορθώσουμε με τη δική μας δύναμη. Ζητάει να βάλουμε μπροστά τον Κύριο
να προηγηθεί ο αγώνας με τη βοήθεια του Κυρίου και να έρθει μετά η συγγνώμη. Γιατί χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Δεν λέει κανείς ότι είναι εύκολο. Θέλει να πει κάποιο κάτι, ορίστε. Στο θέμα επάνω ακριβώς. Πολύ σωστά πηγαίνετε, εντάξει. Δεν πάμε για να μην θίξουμε τον εγωισμό μας. Να, το υπόθηκε από εκεί. Έτσι είπε ο αδερφός, λέει. Λέει, να μας αφήνει, λέει, ο εγωισμός, λέει, είπε προηγουμένως. Ναι. Ναι. Ο Θεός λέει συγχωρεί, ναι, αφού μετανοήσουμε. Έτσι δεν είναι. Εμείς γιατί να συγχωρέσουμε κάποιον που δεν έχει μετανοήσει, που δεν... Δεν καταλαβαίνετε το σκεπτικό. Ναι. Θέλεις να πεις κάτι. Δεν θα ήθελα να πω, εντάξει. Θα μπορούσα να πω, καλύτερα να τα πεις εσύ. Θα μπορούσα να πω κάτι. Λοιπόν, λέει... Γιατί να μην τον συγχωρήσουμε, δεν από εκεί που μας λέει ο Θεός, σε αυτό... Με τον συγχωρά, να τους του έχεις συγγνώμη όμως, το βλέπω, αφού μας λέει, αφού είναι μετανόητος. Τι συγχωρήσουμε, και τίποτα άλλο, και αυτό, ο Θεός που μας λέει αυτό που ξεκινήσαμε, ότι εάν δεν αφήσετε τα παραπτώματα, δεν συγχωρήσετε τους άλλους, δεν θα σας συγχωρήσει και ο Θεός. Εμείς οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι ήδη μια διαταγή. Και σου λέει, δεν θα το κάνεις. Όχι, δεν θα γίνει, εντολή. Μια εντολή. Είναι μια εντολή. Δεν θα το κάνεις. Καλός ή κακός με το ανθρώπινο νου, μπορεί να λέμε εμείς ότι, γιατί να το κάνω. Όμως, ο Κύριος μας παραγγέλει και μας λέει, δεν θα τον συγχωρήσετε τον άλλο. Μην περιμένετε από μένα. Ναι, αλλά τώρα του είπε συγγνώμη, αυτό λέω, το βλέπω λίγο. Λοιπόν. Να μην το πω σε κακία, καταλαβαίνω. Αλλά πάνω στο συγγνώμη, αφού δεν έχει μετανιώσει. Κάνεις ερώτημα. Κάνεις ερώτημα, απάντησε σωστά. Να συμπληρώσω κάτι εγώ. Έτσι. Πάντα εσύ. Λοιπόν, όχι, γιατί όλα όσα λέτε είναι σωστά. Μιλάει ο Κύριος, έτσι, που ό,τι λέει είναι σύμφωνο με την γνώμη του πατέρα του. Εγώ και ο Πατέρας, ένα είμαστε, εν εσμέν, λέει ο Κύριος. Συνεπώς, ή ο Πατέρας, λέει, δεν θα σας αφήσει ο Πατήρ ουράνιος, δεν είναι, που σημαίνει ότι αυτό ο ουράνιος Πατέρας του είπε και μας λέει ο Κύριος, αυτό μας αποκάλυψε στη γη. Εάν το ερώτημα που πρέπει να είναι έτσι πιο ολοκληρωμένο ή όπως θέλετε πέρα, εγώ θέλω πέστε το, ποιος πατέρας ζητάει από το παιδί του να κάνει κάτι βαρύτερο από αυτό που μπορεί. Θα πρέπει να είναι τρελός. Είναι έτσι, δεν είναι. Ένα. Δεύτερον. Ζητάει για να βλάψουμε τον εαυτό μας ο Κύριος, κάνοντας, δίνοντας τη συγγνώμη, ή για να τον ωφελήσουμε. Δεύτερον. Τρίτον. Έχουμε δοκιμάσει ποτέ τη γλύκα αυτής της αρετής, της συγγνώμης. Γιατί οπωσδήποτε, μέσα σε αυτή την εντολή, που δεν σημαίνει τίποτα άλλο, σημαίνει αυτή τη μεγάλη εντολή που λέμε, πώς τη λέμε την εντολή αυτή τη μεγάλη, της αγάπης. Αγάπης και της αγάπης. Λέει, δείχνει στα σπλάγνα σου, ότι έχεις πλάγνα μέσα σου στην ψυχή και ότι αγαπάς τον άλλον. Αλλά είπε αδερφός, δεν θα φύγω από αυτό που είπε, καλός είναι ο διάλογος, είπε, ότι είπες, κάτι είπες εκεί πέρα, για πες ξανά τι ξαναείπες, γιατί ήθελα να σε διώσω. Από τη στιγμή που μας δίνει εντολή, ναι, ότι αν δεν συγχωρήσουμε, ναι, δεν θα μας συγχωρήσει, θα πρέπει οπωσδήποτε, ναι, εμείς να κάνουμε αυτή την κίνηση. Αν σκεπτούμε ότι δεν θα μας συγχωρήσει ο Κύριος, εάν εμείς δεν αφήσουμε τα παραπτώματα των αδελφών μας, τότε οφείλουμε να τους συγχωρήσουμε και μόνο οφείλουμε, από την... Και μόνο τι χάνουμε, λέει. Χάνουμε την πατρότητα.
και ούτε από παιδιά δεν είμαστε. Δεν μας συμφέρει να μην την εφαρμόσουμε, αλλά όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν δεν γίνει αγώνας για να εφαρμοστεί όχι αυτή η αρετή, οποιαδήποτε αρετή, δεν είναι δυνατόν να αισθανθούμε το καρπό που παράγει η εφαρμογή της εντολής. Και ο καρπός είναι αποτέλεσμα καλλιέργειας του φυτού, να το προσέξουμε το φυτό να μην το σπάσει ο άνεμος, να το ποτίσουμε, να το ρίξουμε τροφή μέσα για να μεγαλώσει κλπ. Και μετά να ακολουθήσει η παραγωγή και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί για να μας δώσει το καρπό το καλό. Και λέμε ωραία η παραγωγή. Και εδώ το ίδιο, και όχι μόνο το ίδιο, αλλά πολύ περισσότερο. Αρετή, όπως αυτή εδώ τη συγγνώμης, που δεν δέχεται τα πειρά, και το λέω πειρά, το εννοώ και το καταλαβαίνετε. Ταρακουνιόμαστε όταν μας πειράζει ο άλλος. Αυτό εννοούσες προηγουμένως. Μας κουνάει για τα καλά ο άλλος. Και εγώ κάνω το ερώτημα. Αφού μας κουνάει, δεν βγάζω, είπε, τον εαυτό μου έξω και εγώ δεν τον βγάζω έξω. Με τη διαφορά ότι δεν θα το κρατήσω μίσος, θα ακολουθήσει το άλλο έργο. Δοκιμάστε το λιγάκι, δοκιμάστε το. Όχι λιγάκι, μόνιμα. Μας ενόχλησε ο άλλος ποικιλοτρόπος. Να ξέρουμε ότι η ενόχληση δεν είναι από τον αδελφό μας. Σε καμία περίπτωση. Δεν μας ενόχλησε ο Θανάσης ή ο Γιάννης που έκανε οποιοδήποτε εις βάρος μας έργο, αυτός που τον έβαλε. Ο άλλος, ο αδελφός, είναι άξιος αγάπης. Επειδή όμως είναι πολύ λεπτά τα νήματα σε αυτή την αρετή, πρέπει να προηγείται πάντοτε έργο προσευχής. Γιατί χωρίς προσευχή τα μάτια δεν το βγάλουμε. Όχι να το σέβομαι, συγγνώμη. Αν είναι δυνατόν, τα μάτια τα πάρουμε στο χέρι. Έτσι είναι. Είναι η ανθρώπινη πλευρά που έρχεται και σου λέει ο άλλος, στο βγάλε το μάτι, βγάλε το κι εσύ. Ο δότα διοδότος. Εμείς έχουμε μία εντολή μεγάλη. Γιατί και αυτή και το Ευαγγέλιο όλο έχει μία εντολή που λέει αγάπη. Φτιάχνει η γυναίκα φαγητό για να καταλάβει αν είναι το φαγητό καλό, το δοκιμάζει. Και για να καταλάβει και αυτός που θα φάει ότι το φτιάξει καλό η νοικοκυρά το φαγητό, τρώει και αυτός. Στα τόσο θα έλεγα απλά πραγματάκια προβαίνουμε στη δοκιμασία. Στο έργο της συγγνώμης που τη δίνουμε στον αδελφό για να λυτρωθεί από τον πειρασμό που τον κυνηγάει, λυτρώνεται αυτός όταν εμείς, και εμείς φυσικά περισσότερο, όταν εμείς του δώσουμε συγγνώμη, λυτρώνεται, λέει ο Πάτερ Παΐσιος. Σε ενόχλησε? Ή θα πω πως το λέει, πως το ρωτάει η μοναχή. Γέροντα, γιατί ο Θεός άφησε τον πειρασμό, τον διάβολο, και πήγε και τον έδιρε? Το ίδιο ερώτημα. Γιατί ο Θεός άφησε τον αδελφό μου και ήρθε και με ενόχλησε και μάλιστα με άσχημο τρόπο?
Πάμε στο... Να διακόψω. Εκεί αφήνει ο Θεός ή μεσολαβεί ο πονηρός και δημιουργεί αυτό το γεγονός. Όχι, αφήνει ο Θεός. Αφήνει ο Θεός. Επιτρέπει να γίνει αυτή η κίνηση από τον άλλον, από τον αδελφό ας πούμε, ώστε να μας πειράσει ας πούμε, και να δει την αντίδρασή μας. Πώς θα... Ναι. Πώς εμείς θα δείξουμε. Ο διάβολος δηλαδή που βάζει τον άλλον να μας συγκλήσει. Τον βάζει τον άλλον σίγουρο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο ότι τον βάζει. Λοιπόν, απαντάμε στο πρώτο σχέλος και ερχόμαστε και στο δεύτερο. Συγγνώμη τώρα που σε διάβολος. Μα είναι, είπα, έχουμε τον λόγο να παρεμβαίνουμε πάνω στο θέμα και πολύ ωραία παίρνετε μέρος και να συζητάμε. Αφού και μου το έχεις δείξει πολλές φορές. Λοιπόν, τον έδιρε τον πατέρα ευλόγιο ο πειρασμός. Ναι, γέροντα, λάθος κάνεις. Ο πειρασμός τις έφαγε. Και πώς τις έφαγε? Γιατί ο πάτερ ευλόγιος έσκυψε το κεφάλι και έκανε την προσευχή του και έφυγε παραλυμμένος ο πειρασμός. Στην περίπτωση που μας ελοκλεί ο αδερφός και εμείς ανταποκρινόμαστε, σας κάνω, υποβάλλω το ερώτημα και εγώ δεν θα απαντήσω, θα απαντήσετε εσείς. Πόσο ωφελημένοι θα φύγουμε από τη διαμάχη? Μου έφταξε, ναι. Μου φέρθηκε άσχημα, του φέρθηκε άσχημα. Δώστε μου εσείς την απάντηση από αυτή την πραγματικότητα. Και οι δύο τσακώνονται. Τη διαμάχη. Ναι. Εγώ είμαι ο τρίτος απ' έξω. Πόσο αφαιρούνται οι δύο? Ναι. Εγώ θα τους χαρακτήσω ότι και οι δύο είναι το ίδιο. Ο απ' έξω, έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι. Αφού απαντάει. Πόσο κέρδος έχουν και οι δύο? Στο κέρδος θέλω να σταθώ. Ή στη ζημιά? Και οι δύο έχουν ζημιά. Και οι δύο ζημιά. Μάλλον μηδέν. Εγώ έχω την εντύπωση, συγγνώμη. Ναι. Αν τελειώσει, ναι, 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 συγγνώμη, συγγνώμη. Έλα. Και οι δύο έχουν ζημιά. Ορίστε. Εγώ πιστεύω ότι μπορούν να φύγουν και οι δύο, να φύγουμε και οι δύο ωφελημένοι, εάν δείξουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Την ταπείνωση. Δηλαδή να ζητήσουμε συγγνώμη. Εάν παραδεχτούμε ότι έχουμε εμείς μια αντιδικία οι δυο μας, κάτι τέτοιο λέμε τώρα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Εάν. Και δύο σταθούμε. Δεν γνωρίζω ποιος φταίει από τους δυο μας, ποιος... δεν κάνουμε διευκρίνηση. Εάν σταθούμε με διάκριση ο ένας τον άλλον και ζητήσει ο ένας τον άλλον συγγνώμη, πιστεύω θα φύγουμε και οι δυο ωφελημένοι. Ωφελημένοι. Και οι δύο ωφελημένοι. Πιστεύω εγώ. Λέει ο γέρο Παΐσιος το εξής. Ο πειρασμός που έδιρε το πατέρα ευλόγιο έλειωσε από την συμπεριφορά του πατρός ευλογίου. Και ο άνθρωπος που έχει πράγματι Πνεύμα Θεού και ακούει στην εντολή του Κυρίου, λιώνει τον άλλον που του συμπεριφέρεται με βάναυσο τρόπο. Φεύγει ταραγμένος, λιωμένος, ταρακουνημένος, αν δεν μιλήσει καθόλου ο αδελφός. Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φεύγει και με το ερωτηματικό. Είδες, εγώ του φέρθηκα έτσι και αυτός μου φέρθηκε όμορφα. Δεν μίλησε καθόλου. Αυτά. Δίνει και λαβεί για να πάρει στροφή ο άνθρωπος. Όχι μόνο ωφελημένος αυτός που δεν αντιστάθηκε, αλλά κερδισμένος διπλά και από τον εαυτό του και τον άλλον. Του δίνει λαβές να σκεφτεί καλύτερα και να πει είδες αυτός, καλύτερος από μένα. Έχετε αντίρρηση? Περιμένω. Άρα λοιπόν, από το διάλογο που κάνουμε τώρα εδώ πέρα, συμφέρει να αφήνουμε τα παραπτώματα στους αδελφούς μας. Συμφέρει και στο κοινωνικό περίγυρο, ανάμεταξύ μας, αλλά συμφέρει και απέναντι στον Κύριό μας. Θα πεις κάτι? Μπορεί να πει ο Αλφα ότι κάποιος τον έβαλε και μου τα είπε αυτά. Εγώ είμαι αθώος. Δεν του απάντησα και αυτός που του τάριξε, τον έβριξε,
και δεν του απάντησω. Ναι. Θα κάτσει να σκεφτεί. Γιατί δεν μου απάντησε. Μήπως δεν έχω δίκιο αυτά που του είπα. Αυτό λέμε, θα συνέλθει. Θα πιάσει να συνέλθει. Διότι αν απαντήσουμε, είναι σαν το σκυλί που του πετάμε την πέτρα και ο σκύλος πάει και θα βγει την πέτρα. Δεν κοιτάζει ποιος την πέταξε. Μας έρχεται και απάνω, όχι. Ε. Μας έρχεται και απάνω, έτσι ξέρεις. Ναι, και απάνω, και απάνω. Άμα του πας κοντά. Ναι, και απάνω, και απάνω. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτός που εντέλεται, που δίνει την εντολή, δεν είναι άνθρωπος. Ο Κύριος μας δίνει την εντολή. Να αφήνουμε τα αμαρτήματα για να μας τα αφήσει. Πάλι θυμάμαι το Γιώργο Παΐσιο, λέει, μου ήρθε ένα στο κελί, και μου λέει, Πάτερ Παΐσιο, σε παρακαλώ, κάνε προσευχή να με συγχωρέσει ο Θεός. Και ο Πάτερ Παΐσιος του λέει, όχι, θα κάνω προσευχή να μην σε συγχωρέσει. Να μην σε συγχωρέσει. Μα Πάτερ Παΐσιο, εσύ γιατί δεν δίνεις συγγνώμη στον άλλον που του βαστάσει, του λέει. Δεν λέει να συγχωρέσει, να συγχωρέσει. Γι' αυτό και εγώ θα κάνω προσευχή, μην σε συγχωρέσει. Κάνε για τον εαυτό σου. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα και επαναλαμβάνω ότι είναι Θεός εκείνος που μας δίνει την εντολή αυτή. Και εξαιρετικά να τα λέμε, δεν μπορούμε, βγάζουμε όφη το Θεό, δηλαδή δεν ξέρεις τι μας ζητάς. Και βγάζουμε τον εαυτό μας λογικό και βλαστημάμε το όνομα του Αγίου Θεού, ότι μας ζητάς πράγματα αδύνατα. Έχεις και με αντίρρηση. Δεν έχω, αλλά έχω μια σκέψη που κάνει. Να την κάνεις. Ναι. Αντίρρηση έχεις. Όχι. Συνεπώς, αφού μας τα ζητάει ο Θεός, πρέπει να το να κάνουμε. Γεια. Ήταν μια σκέψη. Ότι αν καταφέρουμε και εφαρμόσουμε μία εντολή, ναι, είναι σύντομα να εφαρμόσουμε όλες τις εντολές, νομίζω. Εκεί είναι ο νόμος και η προφήτη, στην αγάπη. Έτσι δεν είναι. Να κάνεις αυτό. Στην αγάπη, παράδειγμα. Ναι, αγάπη είναι εδώ. Δηλαδή, όλα οι άλλες εντολές είναι πανεπερίπατο, νομίζω. Όχι, δεν πάνε περίπατο. Μέσα. Με ανθρώπου. Κοίτα, τις εφαρμόζεις όλες. Μέσα, είπε αδελφός, ότι νομίζω το είπε, το ακούσαμε καθαρά, θα κάνουμε και άλλη αρετή μαζί στην αγάπη, την ταπείνωση. Το είπε, κάνουμε λέει και ταπείνωση και μαθαίνουμε και την ταπείνωση μαζί. Έτσι είναι, με πρόσβαλε, δεν του μίλησα, έχει σημαίνει το κεφαλάκι μου, του έδωσε και ένα μάθημα, είπε ο Βασίλης, του έδωσε και ένα μάθημα λέει, σκέπτεται καλύτερα και εφαρμόσαμε αγάπη, ταπείνωση. Και δύο κερδισμένοι. Γιατί άλλος θα διαφωνήσω εγώ με τον Μάσο, ναι. Δεν πειράζει. Ότι με τον Δημήτρη. Γιατί άλλος δεν θα είμαστε είχε δώσει τις 10 εντολές, θα είχε δώσει τη μια και θα έλεγε αγαπάτε αλλήλους και στοπ, όλα τα άλλα έπονται. Συνεπώς για να μας δώσει και τις υπόλοιπες εντολές να τις εφαρμόσουμε, άρα η κάθε μία είναι ξεχωριστή. Μάλιστα. Βέβαια η αγάπη έχει το κέντρο. Έτσι, το κέντρο ακριβώς όπως ο Κωστάς, ας πούμε, είναι το ανώτερο. Αλλά έπονται και οι άλλες αρετές που πρέπει να τις ακολουθήσουμε. Είναι βοηθητικές οι άλλες. Ναι. Βοηθητικές στην εφαρμογή της αγάπης. Καταλάβετε, βοηθητικές. Είναι οι παράδρομοι που οδηγούν στον κεντρικό δρόμο που λέγεται αγάπη. Έτσι δεν είναι, το δελές. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν. Κατά την άποψή μου πάντα, έτσι δεν είναι. Τώρα πάμε λοιπόν. Η ίδια περικοπή που μιλάει για την εντολή της αφέσεως, της συγγνώμης κλπ. Και γενικότερα της αγάπης, η ίδια εντολή μιλάει για την νηστεία. Λέει, όταν νηστεύεις, να πλένεσαι, να είσαι καθαρός και όμορφος. Γιατί οι Φαρισαίοι, το ξέρετε πολύ καλά, μένανε άπλητοι για να δείξουν ότι νηστεύουν. Φαρισαϊσμός. Και λέει ο Κύριος, αυτά θα γίνονται μυστικά. Οποιαδήποτε αρετή θα είναι μυστική. Το ερώτημα τώρα λέει ο Κύριος, να νηστεύετε, σι δε νηστεύον, άλυψε σου την κεφαλή και το πρόσωπο σου νύψε. Σι όταν νηστεύεις λέει, δεν θα δείχνεις ότι νηστεύεις, θα κρατάς στο απόρριτο την νηστεία σου.
Τώρα το ερώτημα είναι, να το προσέξουμε λίγο, λέει συγχωρέστε να συγχωρέσει και βάζει παρακάτω την νηστεία. Έχει καμία σχέση αυτή με την εντολή της αφαίσθησης των αμαρτιών, τη συγγνώμη που δίνουμε? Αν έχει καμία σχέση, γιατί τη βάζει ο Κύριος από κάτω αμέσως? Ορίστε, για να ακούσω, άμα πες το ότι μπορείτε, να συμπληρώσω εγώ. Φυσικά έχει, διότι η νηστεία μαραίνει στον οργανισμό. Μα? Μαραίνει στον οργανισμό. Δεν στο υποχρεώνει. Όχι, το ερώτημά μου δεν είναι αυτό. Το ερώτημά μου λέει, δώστε άφεση να συγχωρέσει ο Κύριος. Ναι. Και παρακάτω λέει να νηστεύετε. Γιατί τη βάζει δεύτερη την νηστεία μετά από την άφεση? Έχει, δεν υπάρχει κάποιος λόγος? Διότι από την νηστεία, ναι, είπαμε, αν δεν κάνει νηστεία, δεν θα μπορέσει να αφήσει τον συνάνθρωπό σου. Άλλος. Εγώ πιστεύω ότι μέσα εκεί είναι και η νηστεία της γλώσσας. Είναι. Δηλαδή, εάν έχεις πάλι στην αντιδική αυτή που λέγαμε, το στόμα σου το κλείσεις, ναι, ή κάτι ακούσεις και δεν μιλήσεις, και αυτό είναι ένα μέσο... Είναι, σίγουρα. Κάπως έτσι ας πούμε το ερμηνεύω εγώ. Μα κόβεις κάτι από πάνω σου. Ναι, κοιτάξτε να δείτε κάτι, για να μην τρώμε και πολύ χρόνο. Νηστεύουμε, αλλά δεν δίνουμε συγγνώμη. Άχριστο. Χρειάζεται. Άχριστο είναι όλα. Η νηστεία είναι άχρηστη. Τι να το κάνεις, λέγει, να νηστεύεις, ο Αγίος Χρυσόστομος ή ο Μεγαλοβασίλειος, λέει, τι να το κάνεις που νηστεύεις και τρως με τα δόντια τον αδελφό σου. Κατάλαβες, Δημητράκη, τι λέω? Ναι, δηλαδή, λέει, άσε σήμερα είναι Παρασκευή, νηστεύω και τον αδελφό του τον κατακρίνει από πάνω μέχρι κάτω, τον ρούσε πάνω μέχρι κάτω. Ναι, τελείωσε. Το κατακρίνει και λέει, έκανε αυτό, έκανε το άλλο, έκανε το άλλο. Ας την νηστεία. Μην την κάνεις καθόλου. Γιατί δεν σε ωφελεί. Φροντιμότερο είναι να κλείσεις αυτό που είπε ο αδελφός, το στόμα σου. Να το δέσεις φερμουάρ, παρά να μην λες βάρος στον αδελφό σου, παρά να λες βάρος στον αδελφό σου και να νηστεύεις. Ούτε καν γίνεται δεκτή αυτή η θυσία. Ούτε καν λέγεται θυσία. Όσο για να το μαράνεις τον αδελφό σου, το σώμα σου που είπες εσύ, όσο για να το μαράνεις. Άχρηστη. Λέει ο Κύριος, να μην το ξεχάσω, οι 10 παρθένες έλειωσαν το σώμα από την άσκηση. Οι μωρές παρθένες. Και όταν χτύπησα την πόρτα, άνοιξε μας Κύριε, δεν σας γνωρίζω. Μπορείτε να καταλάβετε το νόημα. 10 παρθένες, εδώ είναι συμβολικός ο αριθμός, 10 παρθένες. Είναι οι ψυχές των ανθρώπων που που νηστεύουν και μαραίνουν το σώμα, όποιος και αν είναι αυτός, και από την άλλη πλευρά εις βάρος των συνανθρώπων τους ή λένε ή κάνουν. Δεν σε γνωρίζω εκεί ποιος εσύ. Δεν είσαι δικός μου. Κάποιος πήγε να πει κάτι εσύ. Ναι, παρευρέθη σε ένα χωριό κάπου έξω, είχα πάει για... Δυνατά να πούνε. Ναι. Και μιλάγανε 3-4 γυναίκες πίσω μου και λέγανε πολλά. Μία εξ αυτών περίμενε, λέει, να πάνε να αξιολογηθώ και θα σου απαντήσω, λέει. Τι να πάνε να αξιολογηθήσεις, λέω. Εγώ παρέμενε. Λέω, είναι ανάγκη να πάνε να αξιολογηθείς, λέω. Συνεχίστε να τα λέτε όπως τα λέτε. Μην προσβάλλεις τον εαυτό και τον Θεό. Ο Θεός, λέω, δεν είναι... Λοιπόν, δυστυχώς, σωστά θέλω να επιμείνω πριν πάω παρακάτω. Για να έχουμε και εικόνα καλή. Οι εντολές, όλες, και προφανώς και αυτή η εντολή της αφέσεως και της νηστείας, χωρίς να προηγείται η Θεία Χάρις,
Οι δύναμεις του Θεού δηλαδή, δεν γίνονται. Συνεπώς, θα συμφωνήσω και με τον ένα και με τον άλλον, ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε εντολές. Μόνοι μας. Χρειάζεται χειραγωγός. Και χειραγωγός είναι ο Κύριος, ο μοναδικός χειραγωγός. Γι' αυτό και λέει, αιτείτε και δοθήσετε τιμή. Και ο λόγος είναι αυτό που όλοι το παθαίνουμε και πρώτος από σας εγώ, που και στην προσευχή. Κάνουμε προσευχή, κάνουμε οποιοδήποτε έργο και έρχεται μας χαϊδεύει. Δεν μας χαϊδεύει, μας λέει, κοίταξε τι ωραία που έκανες το έργο αυτό. Λέγεται κοινοδοξία αυτό, Δημήτρη. Όταν λέει κάνω κάτι καλό εγώ. Και ήρθε ο Βασίλης και μου είπε, ωραία που μίλησες. Αυτός με ωφελήθηκε, εγώ καθόλου. Το καλό είναι καλό όταν γίνεται καλά. Και όταν γίνεται σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που λέει εσύ θα πλένεις το πρόσωπό σου καλά και θα το αλήφεις και με κάτι, έτσι έλεγε ο Κύριος, ναι, με λάδι, να μην δείχνεις πουθενά ότι νηστεύεις. Αυτό σημαίνει ισχύει για όλα τα έργα. Για όλα τα έργα. Είναι σαν να σου λέει και εσωτερικά εσύ μην αφήνεις αυτόν τον δαίμονα που λέγεται καινοδοξία και σου λέει τι ωραία που το έκανες, τι ωραία που μίλησες, τι ωραία που βοήθησες τον άλλον και ούτω καθεξής. Εκεί πια είναι χαμένο το έργο. Πρέπει να είναι... Λέγε. Κατά το γεροντικό επάνω σε αυτό να πεις. Που λέει ότι εάν θέλεις κάποιον να τον κάνεις, να τον παιδεύει ο διάβολος, επένεσέ τον. Σωστό. Σωστό, σωστό. Ναι. Αν θέλεις κάποιον να τον δεις, πες του ότι είσαι τρομερός λέκτορας, κύριε Αδάμ, και στη συνέχεια ο Αδάμ... Ναι. Λέει ο Πατέρ Παΐσιος, για να καταλάβουμε λίγο και εδώ, πάλι ο Πατέρ Παΐσιος έχει το λόγο. Λέει, τον εγωισμό γέροντα το καταλαβαίνω, αλλά την κοινοδοξία δεν την καταλαβαίνω. Και της λέει, εκεί που ψάλλεις το αναλόγιο, λες, ωραία το είπα αυτό, αυτό είναι το χάιδεμα του πονηρού. Τι θα έπρεπε να κάνεις, θα πεις ευχαριστώ Κύριε, εσύ δικό σου δώρο είναι, εγώ δεν έκανα τίποτα. Ακριβώς, τα έργα όταν γίνονται με αγαθή πρόθεση και με τη βοήθεια του Κυρίου είναι έργα Θεού. Τονίζω πάλι το εξής, για να πάμε και λίγο παρακάτω. Δεν υπάρχει εντολή βαριά και ελαφριά. Όχι. Όλες οι εντολές έχουν ίσο βάρος. Είναι ισοδύναμες. Μην ξεχωρίζουμε και λέμε αυτή είναι μικρή εντολή, αυτή είναι μεγάλη εντολή. Δηλαδή η εντολή της αγάπης είναι η πρώτη εντολή, λέει ο Κύριος. Αγαπήσει Κύριο το Θεό σου, δεν λέει. Το λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο μέσα. Και τον πλησίωσε σε αυτόν. Λέει πρώτη, αλλά δεν αθετεί και τις άλλες που προηγουμένως ζει. Όλες είναι δεμένες οι εντολές. Έλειωσε ένα κρίκο από την αλυσίδα, έσπασε αλυσίδα. Και πρέπει να υπόψη μας να λέμε ότι πίσω ή μέσα, καλύτερα, μέσα στην εντολή που μας δίνει ο Κύριος, θα ξαναπώ, μέσα στην εντολή που μας δίνει ο Κύριος, είναι μέσα. Άρα πρέπει να την ανοίξουμε, να δούμε τι έχει μέσα εντολή. Το μεγαλείο φαίνεται στην εφαρμογή. Στην εφαρμογή θα δυσκολευτούμε, αλλά ο πειρασμός δεν έδινε το Πατέρα Ευλόγιο, αλλά τις άρπαξε από το Πατέρα Ευλόγιο και έφυγε παραλληλημένος ο πειρασμός. Αυτό ισχύει και μεταξύ μας. Λοιπόν, στο ίδιο Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε την Κυριακή, εκτός από την άφεση και την νηστεία, υπάρχει
λέει, μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διαιωρήσει και κλέπτωση. Το εξηγήσω. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς υλικούς επί της γης, όπου λέει η σκουριά τρώει και οι κλέφτε και οι ληστέ αρπάζουν. Βρίσκει νομίζω εφαρμογή καλά αυτή η εντολή στο ανάποδο σήμερα. Στο ανάποδο. Και θετικά και αρνητικά. Δηλαδή, με τα μούτρα όλοι στο να βρούμε το χρυσό μαλλοδέρας. Δηλαδή, το χρήμα. Ένα, νούμερο ένα. Κανείς δεν το βρήκε. Κανείς. Γι' αυτό λέει εκεί ο μύθος ότι πήγανε με την Αργό το πλοίο να βρουν το χρυσό μαλλοδέρας, αλλά δεν το βρήκανε. Που σημαίνει ότι ουδέποτε φτάνει σε κόρο, σε ικανοποίηση, αυτός που κυνηγάει το χρήμα. Είναι αχόρταγος. Νούμερο ένα, προσέξτε το πράγμα. Και όχι αυτό, αλλά έχουμε γίνει και θεατές ληστιών σε καθημερινή βάση και σε αυτού που δεν έχουν. Ο Κύριος λέει, αν ακολουθείς από τον δρόμο, να εισπράξεις θησαυρούς υλικούς, διατρέχεις κίνδυνο μεγάλο και μάλιστα και ζωής. Δεν διαψεύδεται, μιλάει η κατάσταση. Δεν διαψεύδεται. Αλλά λέει να θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό. Στον ουρανό επάνω. Εκεί θα το προσέξουμε λιγάκι. Μήπως θέλετε να πείτε κάτι πάνω στους θησαυρούς που παραγγεί ο Κύριος στους υλικούς και μετά να πάμε στο άλλο. Εγώ να πω κάτι. Δηλαδή τι έπρεπε, δηλαδή, να μην φροντίσω σε όλη μου τη ζωή και να είμαι τώρα στην Αγία Παρασκευή συσίδιο να παίρνω. Άμα δεν φρόντιζα, θα ήμουν στο συσίδιο. Την Κυριακή που δείτε με τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, τους αδελφούς μας. Εγώ δεν θα απαντήσω στον αδελφό, περιμένω να σου πει. Όποιος θέλει, θα μου απαντήσει. Κάνει ερώτημα. Δεν έκανα το κομμάτι μου σαν άνθρωπος. Θα έπρεπε να είμαι τώρα. Φτάνει που κρυώνω το τουρίζω που δεν έχω βάλει πετρέλαιο. Έπρεπε να είμαι και στο συσίδιο. Δεν τη απρίζει λοιπόν. Του κυρίου ο λόγος. Εδώ λέει είναι τα αυτά για τους όλα υλικά καθαρά. Όλα είναι υλικά καθαρά. Να κατανοείτε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή τι εννοώ. Ο Κύριος εδώ δεν λέει να μην έχεις να φας. Αλλά να μην είσαι πλεονέκτης. Γιατί τώρα μου λέει δώσετε το χαράκι. Σήμερα πάσχουμε από την πλεονεξία αυτών που τυρανάνε τον κόσμο. Γι' αυτό μιλάει ο Κύριος. Γι' αυτό μιλάει ο Κύριος. Αλλά και υποφέρουμε από αυτούς που είναι πλεονέκτες και αχόρταγοι. Αυτούς χτυπάει και δεν χτυπάει εσένα τον Α, τον Β που κοιτάς να επιβιώσεις με την προσπάθεια που έχεις επάνω στη γη. Σαν νεότερος, τώρα κοιτάω ίσα σαν να επιβιώσω. Όταν ήμουν μόνο νεότερος και είχα οικογένεια και εγώ έπρεπε να είμαι μέσα στο εμπόριο, να τσαλαβουτήξω κι εγώ. Αυτό... Αυτά είναι... Θα ήσουν παραβάτης, τότε θα ήμουν παραβάτης, αν πάνε. Εδώ μας δίνει μια ιδιωτική. Για την οικογένεια δεν είναι ότι πάει να κάνει τη σταυρό. Έτσι. Λέει να... και ο Κύριος σε άλλη περικοπή αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ξέρετε, κοιτάξτε τα πετεινά του ουρανού, ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν. Και όμως ο πατέρας ο ουράνιος φροντίζει για αυτά. Πολλό μάλλον συμπληρώνει πολύ περισσότερο δι' μας ολιγόπιστοι. Πολύ περισσότερο λέει για σας θα φροντίσει ο πατέρας ο ουράνιος να σας δώσει ολιγόπιστη. Εδώ καταδικάζει την παραπάνω προσπάθεια από αυτό που έχεις ανάγκη για να ζήσεις.
Την παραπάνω προσπάθεια. Του λέει, μη θησαυρίζει την πιστήγη, διότι αν εγώ προσπαθήσω να θησαυρίσω, θα ενοχλήσω τον άλλον, να τον αδικήσω τον άλλον. Ξεχνάω το Θεό. Ναι, τελείωσε. Είναι προσπάθεια για να θησαυρούς. Όταν είμαστε ενωμένοι με τον Θεό, δεν έχουμε αυτή τη τάση τους θησαυρούς. Δηλαδή ο θησαυρός είναι το περίσσευμα. Δεν είναι μονάχα αυτό το ζήν που θέλουν να κάνουν. Το θέμα είναι ένα. Παραδοσιακή είσαι σωστά και εσύ σωστά. Παντάς, δεν είναι καθόλου λάθος οι τοποθετήσεις. Αλλά το θέμα είναι ποιος είναι ο θησαυρός. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο θησαυρός. Είναι αυτό που έχουμε για να ζήσουμε, τα υλικά αγαθά, ή άλλος είναι ο θησαυρός. Αφού λέει θησαυρούς εν ουρανείς, όπου εσείς ούτε βρώσεις αφανίζει. Εκεί ούτε κλέφτες υπάρχουν. Και θα σταθούμε λίγο εκεί και πάνω στην πραγματικότητα που είπε ο αδελφός. Εγώ δεν έχω να ζήσω. Δεν μπορώ να επιβιώσω. Τώρα θα έρθει ο Κώστας ο Αδάπ, αφού δεν έχεις να ζήσεις, που του περισσεύει μια δεκάρα, ή μπορεί να του περισσεύει, αλλά καταλαβαίνει ότι εσύ δεν έχεις να ζήσεις και αυτός μπορεί, και θα πει «Ισχύρας των πενήτων αποτίθεμε». Τοποθετώ λέει αυτά που εγώ δεν τα έχω ανάγκη στα χέρια των φτωχών. Και ο ελαιόν πτωχό δανείζει Θεό. Συμφωνήστε, δεν είναι. Εκεί πάει ο θησαυρός λοιπόν κατευθείαν. Έγινε κατανοητός. Έρχονται λοιπόν τώρα. Καλά κάνουν τα αδέλφια μας που προσφέρουν έστω το ελάχιστο αυτό που τους λέει η συνείδησή τους, εν πάση περιπτώσει, μια δεκάρα και την προσφέρουν. Γιατί ο άλλος δεν έχει ούτε και τη δεκάρα. Επομένως, ο θησαυρός μας είναι εκεί, ψηλά στον ουρανό. Ψηλά στον ουρανό. Κοιτάξτε, δείτε κάτι. Δεν νομίζω ότι δεν δοκιμάζονται σήμερα και αυτοί που περνάνε ή που κουτσοπερνάνε. Όλοι δοκιμαζόμαστε. Γιατί μα είτε έχουμε σπλάγνα εκτιρμών και συμπάσχουμε τον άλλον και του απλώνουμε το χέρι και του δούμε κάτι και πάλι πάσχουμε και θα συμπάσχουμε όσο υποφέρει ο άλλος, είτε δεν έχουμε σπλάγνα εκτιρμών, δηλαδή μέσα μας αγάπη θα το πω έτσι, αλλά όμως επειδή φοβόμαστε τον εαυτό μας μήπως φτάσει στη θέση του αλουνού, πάλι πονάμε. Πάλι πονάμε. Είτε έτσι είτε αλλιώς πονάμε. Έχουμε ένα έργο όμως να κάνουμε. Έχουμε ένα έργο να κάνουμε. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω καθόλου. Παράδειγμα, παράδειγμα λέω. Δεν έχω καθόλου, μα καθόλου, καθόλου. Μπορώ να βοηθήσω. Και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν εκείνο που είπε ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος, που είναι εντολή του, που είναι συμφέρον να την εφαρμόζω και που λέγεται εντολή προσευχής, αιτείτε και δοθήσετε. Σας ερωτάω και εγώ στον εαυτό μου το λέω. Μας λέει να του ζητάμε. Και θα μας δώσει. Εδώ υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Δεν πρέπει να περάσει από το λογισμό μας ίχνος το εκατομμυριωστό αμφιβολίας ότι εφόσον του ζητάμε δεν θα το δώσει. Θα το δώσει. Κακό. Ίχνος, δηλαδή ζητάω. Σε παρακαλώ Κύριε. Ο τάδε αδελφός μου πεινάει. Εγώ δεν μπορώ να του καλύψω την ανάγκη. Όμως
εσύ που έχεις τη δυνατότητα να καλύψεις την ανάγκη, στείλε του. Να είμαστε απόλυτα, μα απόλυτα σίγουροι ότι ο Κύριος θα βρει τρόπο να καλύψει την ανάγκη. Θα την καλύψει την ανάγκη. Και θα έχουν γίνει δύο καλά. Ένα, γιατί εγώ ζήτησα τον Κύριο, έκανα το θέλημά του, και δεύτερον, γιατί θα καλυφθεί η ανάγκη του αλλού. Κάθε αρετή είναι ένα μυστήριο. Είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, λειτουργία. Λειτουργία, μυσταγωγία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Πας στην εκκλησία, στέκεσαι και προσεύχεσαι, παίρνει μέρος στη Θεία Λειτουργία. Όμως, στις πέντε αισθήσεις, τις υλικές αισθήσεις, δεν το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας δεν το εγγίζει, δεν το εγγίζουν. Από την ακοή περνάει ο λόγος, αλλά η διεργασία που γίνεται μέσα στην ψυχή μας από μία Θεία Λειτουργία γίνεται αισθητή μόνο στην ψυχή. Μόνο στην ψυχή. Να το προσέξουμε αυτό. Ο Κύριος από δική μας και μόνο δική μας ωφέλεια κρατάει το απόρριτο της ωφέλειας από κάθε καλό που κάνουμε. Λέει, να πας στο ιδιαίτερο δωμάτιο όσο να προσευχηθείς και εκεί θα σε ακούσει ο Θεός καλύτερα από το να βγεις στον δρόμο και να κάνεις την προσευχή σου που κάνει ο Φαρισαίος στη μέση του δρόμου. Που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι εδώ μέσα συντελείται το κάθε μυστήριο αρετής που είναι μία σχέτη Θεία Λειτουργία. Έχει επομένως επιτευχθεί το έργο σου και όταν δεν έχεις χρήματα και προσεύχεσαι για εκείνο που δεν έχει να φάει. Γιατί στο τέλος γίνεσαι και εσύ σαν το Θεό. Σαν το Θεό ακριβώς. Θα το συμπληρώσω και θα πάτε να ρωτήσεις. Όταν λες εσύ, στείλε σε αυτόν, Κύριε μου, που του έχει την πρόνοια ο Θεός, του την έχει την πρόνοια, σίγουρα. Παίρνεις εσύ, κάνεις το ίδιο με αυτό που κάνει ο Θεός. Γίνεσαι δηλαδή, γίνεσθεούν, λέει, οι κτήρμονες. Ως περοπατήρι μόνο ουράνιος, οι κτήρμονες. Δηλαδή, γινόμαστε όμοιοι. Όμοιοι ακριβώς με τον Κύριο. Χωρίς τούτο να καταλαβαίνει. Αν ήταν να καταλάβαινε αυτό, τότε η σοφή θα ήταν η πρώτη στον Παράδεισο. Αλλά η πιο απλή γριούλα και η πιο αγράμματη του κόσμου ζει τη διεργασία της πίστεως μέσα με τον πιο απλό τρόπο που υπάρχει. Κάνει το χεράκι, δεν είναι μια δεκάρα, γι' αυτό είπε ο Κύριος. Τι είπε? Η χείρα πρόσφερε περιουσία ολόκληρη. Πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που δώσαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Το προσέχετε αυτό το πράγμα? Έχει σημασία. Μα είναι δεκάρα, είναι δύο λεπτά. Αυτό το πράγμα που βγήκε από τον υδρότα σου, από τον κόπο σου, από την καλή σου απλή διάθεση, τελείωσε. Αυτό μετράει ως ο ουρανός ολόκληρος. Ορίστε. Ρωτήσω, γιατί να πάρετε τη δικιά μας προσευχή για τον γείτονα, αφού προσεύχεται και ο ίδιος, υποτίθεται. Αφού προσεύχεται και ο ίδιος. Γιατί, δηλαδή, ποιοι είμαστε εμείς που θα προσευχηθούμε για τον άλλον? Εγώ. Ναι. Άμα τελειώσει. Αυτό λέω. Ποιοι είμαστε εμείς, δηλαδή, είμαστε. Ορίστε. Εντάξει, δεν θα το πω. Και εντάξει, είμαστε στο ίδιο πνεύμα όμως, εσύ θα το πεις καλύτερα. Θέλω να ακούσω και εσάς, γιατί βλέπω ότι είναι πιο ωραίο έτσι με αυτό, πιο ωραίο δεν είναι. Έτσι, κατά τη δική σου. Λοιπόν, θα πεις κάτι? Όχι. Λοιπόν, γιατί ζητάει ο Κύριος τη δική μας προσευχή, αφού ζητάει και ο ίδιος? Εμείς ως Εκκλησία είμαστε ένα σώμα. Και το σώμα έχει χέρια, έχει δάχτυλα, έχει πόδια, έχει κεφάλι. Έτσι, όταν πονάει το χέρι, το μυαλό θα διαφορήσει. Ο Κύριος μας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Ο αρχηγός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Εμείς είμαστε τα μέλη της κεφαλής. Το κεφάλι θα λάβει εντολή για να βοηθήσει το ένα το χέρι, το άλλο χέρι.
δεν λειτουργούμε σαν μεμονωμένα όντα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αλλά όλοι σαν ένα σώμα που έχει κεφαλή τον Χριστό. Το κατάλαβες πώς. Πρέπει να λειτουργήσει το χέρι. Το χέρι πρέπει να λειτουργήσει για να μπορεί το σώμα να κινήσει. Έτσι και στον χώρο των έργων ζητάει πάντα, η τότε η αγάπη πώς θα γίνει, χωρίς να έχει συντροφιά του ενός και του άλλου. Η αγάπη συνιστά το έργο της προσευχής. Είπαμε εκτήρμονες με το έργο, δεν μπορώ άλλος Κύριε, έτσι μπορώ εγώ, δεν έχω, το βλέπεις και εσύ ο ίδιος. Δεν έχω Κύριε μου να του δώσω αυτό το άνθρωπο κάτι, όμως επειδή εγώ δεν έχω και πονάει η ψυχή μου, αποθέτω στο δικό σου έργο που μπορείς να καλύψεις την ανάγκη. Έτσι. Ένα άλλο παράδειγμα, πιο απλό. Ο Ευάγγελος, ξέρεις, παράδειγμα, έχει 5 δραχμές και ο αδερφός σου δεν έχει και εσύ δεν μπορείς, γιατί δεν έχεις, δεν φέρεις βόλτα. Δεν θα πάει να πεις στο Βαγγέλη, Βαγγέλη, σε παρακαλώ, πονάει ο αδερφός, μπορείς να του δώσεις κάτι, να το κάνεις. Λοιπόν, αυτό κάνεις τον Κύριο. Κύριε, σε παρακαλώ πολύ. Προηγήθησε εδώ. Αν στον αδερφό επεμβαίνεις και του δίνει κάτι, αυτός πρέπει ψηλά, να του δώσει. Λέει και άλλο ο Κύριος, επί του θέματος της ευχής. Ο πατέρας, άμα ζητήσει το παιδί ψωμί, θα του δώσει πέτρα. Όχι. Θα του δώσει ψωμί. Ή ψάρι και θα δώσει βίδι. Και ο πατέρας μας ο ουράνιος, είναι δυνατόν να το ζητήσουμε κάτι στην προσευχή και να μην το κάνει εφόσον κεντάει μέσα μας η αγάπη για τον αδερφό. Αυτό είναι από τα πρώτα απ' όλα. Όχι εμείς ότι έχουμε τη δυνατότητα, η όλη δυνατότητα είναι εκεί. Ότι πάρουμε άνωθεν εστί καταβαίνον πάνω. Δόρυμα τέλειο. Αν το έργο μας θέλουμε να καλύπτεται από τον Κύριο, είναι τέλειο. Έχεις κάτι να πεις. Στον παπά, γιατί το δίνουμε λεβεδιάβο στο παιδί, ας το πούμε. Δεν έξα. Στον παπά, ναι. Το δίνουμε λεβεδιάβο στο παιδί και όλα αυτά χρειάζεται. Τι είπε, δεν άκουσα. Δηλαδή που δίνουμε το όνομα ενός παιδιού και λέμε διάβασε το στον παπά. Όλα αυτά. Δηλαδή, να απαντήσουμε, να απαντήσουμε. Δηλαδή, θα πηγαίνουμε δύο όλοι και δίνουμε τώρα, ξέρω εγώ. Όχι, άκουσε εμείς. Ο ιερέας είναι ο άμεσος διάδοχος μετά τους Αποστόλους του Κυρίου, που έχει, λέει, να στηριζόσαστε, ο Αποστόλος Παύλος φωνάζει μέσα σε μια επιστολή, και να υπακούτε πείθεστε και υπήκεστε της ηγουμένης, γιατί αυτοί φροντίζουν για εσάς. Λοιπόν, και ο ιερέας παίρνει το όνομα, το παίρνει μπροστά στα Άγια εκεί, το προσκομίζει στον Κύριο, του κάνει μερίδα στο Άγιο Ποτήριο μέσα και αυτό το παίρνει ο ουρανός κατευθείαν. Μην το ψάχνεις με τη λογική, θα πέσουμε έξω. Αυτά είναι από τον Κύριο και τους Αγίους Αποστόλους. Το μυαλό δεν μπορεί να κατανοήσει τα Θεία. Αν είχε κατανοήσει, μπορούσε να κατανοήσει το μυαλό του τα Θεία, θα είχε φτιάξει ένα Θεό δικό του από χρόνια. Αλλά χρειάζεται να κατέβει από ψηλά ο Κύριος να κάνει αποκάλυψη. Γιατί είναι πέρα από τη λογική του ανθρώπου ότι έχει σχέση με τον Θεό. Και ότι, ναι, και ότι και εμείς έχουμε σχέση με τον Θεό, είναι πέρα από τη λογική του ανθρώπου. Λοιπόν, χρέος έχουμε λοιπόν να επανέλθουμε στο θέμα και να τελειώνουμε, να αφήνουμε, να συγχωρούμε τις αμαρτίες. Επί εποχής μαρτυρίων, δεν έχω σταματήσει τα μαρτύρια στην Εκκλησία,
κάποιος ήσαν δύο φίλοι και ο ένας χριστιανοί, ο ένας πείραξε άσχημα τον άλλον και ο άλλος το κράτησε. Συνελήφθησαν ότι είναι χριστιανοί, ο ένας από τους δύο συνελήφθη και οδηγεί τους στο μαρτύριο. Οδηγεί στο μαρτύριο εκείνος που δεν συγχωρούσε τον αδερφό του. Πήγαινε με τους δημίους για το μαρτύριο και από πίσω άλλος, συγχώρεσέ με του λέγε. Συγχώρεσέ με. Όχι, δεν συγχωράω. Και εκείνος πήγε για μαρτύριο. Όταν έφτασε στον τόπο του μαρτύριου, αρνήθηκε το όνομα του Ιησού Χριστού και πήγε στην άλλη παράταξη. Δεν έγινε δεκτός το μαρτύριο. Το μαρτύριο είναι τιμή, η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στον Θεό. Ή μάλλον ο Θεός στον άνθρωπο. Αυτός που οδηγείται για να μαρτυρήσει, δέχεται την απόλυτα μεγάλη τιμή από τον Θεό, να γίνει μάρτυρας στο δικό του πρόσωπο και στο δικό του όνομα. Καταλήγω λοιπόν, οφείλουμε και τότε δεν γίνεται εμείς να καταλάβουμε την εντολή της συγγνώμης αν δεν τη δώσουμε τη συγγνώμη. Δεν γίνεται. Ούτε κοροϊδεύουμε, ούτε κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, ούτε Θεό κοροϊδεύουμε. Ένα. Νούμερο δύο. Ούτε η προσευχή γίνεται δεκτή στο Θεό. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Ό,τι αν ζητήσω το Θεό, δεν μου το δίνει ο Θεός. Είναι κλειστή η πόρτα. Είναι καστρότυχος μπροστά. Να φτάσει το αίτημά μου στο Θεό, το μίσος, εμποδίζει. Πώς το κάνουμε το πράγμα. Τρίτο. Πάνω απ' όλα, έχουμε χρέος να μην ξεχνάμε τα αδέρφια μας. Τα αδέρφια που πονά, ναι. Έχουμε τη δυνατότητα, και το είπα προηγουμένως, είτε υλικά είτε πνευματικά, να βοηθήσουμε τα αδέρφια μας. Το παίρνει το μήνυμα ο Άγιος Πορφύριος, την ευχή του να έχουμε. Το είχα βγάλει και σε κάτι φυλάδια και το μοίραζα. Λέγει το εξής. Ο ενδιάθετος καλός λογισμός, ο ενδιάθετος καλός λογισμός, φεύγει σαν πύραυλος από το μυαλό μας και μεταφέρεται αόρατα για το πρόσωπο που γίνεται ο λογισμός ο καλός. Και του προσάπτει, του προσθέτει αφάνταστη ωφέλεια. Δεν πρέπει να το καταλάβει το πράγμα. Ότι κάνουμε καλό λογισμό, ότι φεύγει αυτομάτως σαν υπερπύραυλος και μεταφέρεται σαν άλλον. Διεργασία αόρατη, μυστική, χρήσιμη αφάνταστα. Ομοίως και ο κακός λογισμός. Είναι επιβλαβέστατος. Ο λαός το λέει αλλιώς, πώς το λέει. Σε κοτσομπολεύουνε. Ναι, λέει. Περνάει από το λογισμό το κακό για κάποιο πρόσωπο και ισχύει εφόσον είναι άοπλος ο άλλος. Άοπλος εννοώ άνευ προσευχής. Άνευ επαφής μετά του Κυρίου. Αν δεν έχει τα καλώδια δεμένα με τον ουρανό, θα τον βλάψει ο κακός λογισμός που κάνει ο συνάνθρωπός του. Οφελούμε ή βλάπτουμε. Ζούμε τον Κύριο ή δεν ζούμε τον Κύριο. Αυτά είναι πνευματική θησαυρή. Να κατανοούμε ότι λειτουργούμε και έχουμε επικοινωνία και επαφή με τον ουρανό. Ο άλλος δεν θα καμπαρίσει ποτέ, γιατί δεν ασχολήθηκε ποτέ με τον Κύριο. Έτσι δεν είναι. Και τέλος. Ένας είναι ο θησαυρός. Δεν είναι πολύ θησαυροί. Αυτός ο θησαυρός είναι αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό. Τις εστί ο αναβάς, ποιος είναι εκείνος που ανέβηκε στον ουρανό, ρωτάει ο εχθρός τότε του Κυρίου, Απόστολος Παύλος. Ρωτάει σε μια επιστολή, ποιος ανέβηκε στον ουρανό και απαντάει, ο καταβάς, εκείνος που κατέβηκε. Αυτός ο θησαυρός είναι ο Κύριος. Αυτός λοιπόν που κατέβηκε και μάλιστα λέει κατέβηκε μέχρι
τα κατώτερα μέρη της γης. Τα κατώτερα δεν είναι αυτά που περπατάμε εμείς. Είναι ο Άδης. Εκεί που ήταν δεμένες οι ψυχές πριν έρθει ο Κύριος. Κύριε, εμείς δουλεύουμε σε ένα τροπάριο, ρωτάω ένα παλικαράκι στην εκκλησία που μαθαίνει και γράμματα, του λέει, του λέω, τι λέει εδώ πέρα, πεπαιδημένων, με τα πνευμάτων λέει πεπαιδημένων. Δεν το ξέρω, μου λέει, του λέω, άκουσε να δεις. Πεπαιδημένος άνθρωπος, μάλλον πεπαιδημένη ψυχή, είναι αυτή δεμένη με χειροπέδες. Και είναι δεμένη με χειροπέδες η ψυχή που φεύγει από εδώ, αμαρτωλή και αμετανόητη. Ή τότε πηγαίναν όλοι στον Άδη και ήταν δεμένοι γερά. Κατέβηκε ο Κύριος και έλυσε τις χειροπέδες στους πεπαιδημένους. Οι πεπαιδημένοι είναι αυτοί που δεμένοι με χειροπέδες. Λοιπόν, ο Κύριος μας γι' αυτό το λόγο ήρθε. Να λύσει τις χειροπέδες που έχουμε εδώ, που έχουμε εκεί, που οπουδήποτε έχουμε και να γίνουμε ελεύθεροι άνθρωποι. Ελεύθερο, να αναπνέουμε ελεύθερο τον αέρα της ψυχής και του σώματος. Εύχομαι να μας φωτίσει ο Κύριος, να καταλάβουμε στην ψυχή καλά ότι έχουμε απόλυτη ωφέλεια εάν αφήνουμε τις αμαρτίες και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλήματες ημών. Και ακόμη όταν έχουμε και σπλάχνα ηχτυρμών και ακουμπάμε στο πονεμένο είτε την προσευχή μας είτε το ελάχιστο οβολό που έχουμε να ακουμπήσουμε. Έχουμε κάτι, ευχαριστώ που μου δώσατε χαρά μεγάλη. Λοιπόν, επόμενη Δευτέρα δεν έχουμε και την άλλη Δευτέρα που είναι 25 Μαρτίου πάλι δεν έχουμε. Δύο Δευτέρες συνέχεια δεν θα έρθουμε. Μετά ας σας γίνουμε διπλάσιοι. Θα αλλάξουμε ώρα μετά. Θα αλλάξει η ώρα. Τότε, αν αλλάξει η ώρα, θα έρθουμε. Τι ώρα θα έρθουμε, 7. Όχι, να έρθουμε καλό. Να ξέρουν οι άλλοι και. Ναι, ωραία. Πάλι η ώρα. 6. Την επόμενη φορά. Να κάνετε κάτι, θα το πούμε. 6. Πολύ ωραία. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Άγιος ο Θεός, διευκόντων εναντίον πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον τη ζώση μας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχαμε παρεμβάσεις άστοχες. Όλες ήταν στο στόχο επάνω. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσε ο καθένας. Ναι. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κάμε προσευχή και ζητάμε επίγεια. Κάνεις αυτό που πρέπει να σου πει. Κάνεις αυτό εσύ. Δεν αμέσω. Κάνω αυτοί που δεν ξέρουν. Ναι.